ο Έιντεν ερωτεύτηκε τρελά μια όμορφη κοπέλα, την Έλα. Προσπάθησε να περνάει όλο του το χρόνο μαζί της. Ο άντρας της αγόραζε ακριβά δώρα και λουλούδια. Την καλούσε στα καλύτερα εστιατόρια. Οργάνωνε ταξίδια με σκάφος. Ταξίδευαν σε όλο τον κόσμο. Έμεναν σε διάσημα ξενοδοχεία και ψώνιζαν επώνυμα ρούχα. Σε λιγότερο από ένα χρόνο, ο Έιντεν έγινε εκατομμυριούχος. Πώς είναι δυνατόν? Λοιπόν, πριν γνωρίσει την Έλα, ο τύπος ήταν δισεκατομμυριούχος. Ο Μπεν είχε μια γρήγορα και με επιτυχία αναπτυσσόμενη εταιρεία μέχρι που ο κύριος επενδυτής του χρεοκόπησε. Ο Μπεν ήταν απελπισμένος. Πήγε να επισκεφτεί τον καλύτερο του φίλο, τον Τζο, ιδιοκτήτη καφετέριας. «Χαμογελάσε», αναφώνησε ο Τζο. «Ένας πλούσιος επιχειρηματίας επισκέπτεται την καφετέρια μου σχεδόν κάθε μέρα. Είναι εδώ και σήμερα. Είναι πολύ μυστηριώδης και δεν έχει λογαριασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον πλούτο του, αλλά εγώ ξέρω. Πήγαινε να συστηθείς». Ο Μπεν κατεύθυνε προς το πίσω μέρος της καφετέριας. Πήγε εκεί και είδε τρεις άντρες. Δεν είχε ρωτήσει τον φίλο του ποιος ήταν ο πλούσιος επιχειρηματίας. Κοίταξε τους άντρες με προσοχή, σε χρόνο μηδέν κατάλαβε ποιος ήταν αυτός που χρειαζόταν. Δεν είναι ο τύπος στη μέση. Έχει μια τσάντα καταστήματος του ενός δολαρίου. Αυτό στα δεξιά θα μπορούσε να είναι πλούσιος, αλλά καταγράφει μια ιστορία στο Instagram. Και ο επιχειρηματίας δεν είναι ενεργός σε κανένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος που χρειάζεται ο Μπεν είναι στα αριστερά. Ο Μπεν είχε δίκιο, ο τύπος αποδείχθηκε δισεκατομμυριούχος. Εντυπωσιάστηκε από την επιχείρηση του Μπεν, αλλά πριν υπογράψει τα χαρτιά, ανέφερε έναν όρο. Έπρεπε να αποδείξει ότι ήταν προετοιμασμένος για κάθε είδους αγχωτικές καταστάσεις. Ο άντρας δεν είχε τίποτα να κάνει παρά να συμφωνήσει στην πρόθεση. Μετά από αυτό, ο Μπεν μεταφέρθηκε σε ένα απομακρυσμένο σπίτι και έμεινε μόνος του. Τον κλείδωσαν σε ένα μεγάλο δωμάτιο χωρίς παράθυρα και με τρεις πόρτες. Ξαφνικά το ταβάνι άρχισε να πέφτει, την ίδια στιγμή που το δωμάτιο άρχισε να γεμίζει με νερό. Ο Μπεν ήξερε ότι πίσω από την πρώτη πόρτα υπήρχε μια ισχυρή δύναμη, που θα τον έβγαζε κάτω από την επιφάνεια σε χρόνο μηδέν. Η δεύτερη πόρτα έκρυβε ένα κοπάδι από μοχθηρά πυρανία και πίσω από την τρίτη υπήρχε ένας βαθύς λάκκος με αιχμηρά ξύλινα καρφιά στον πάτο. Ποια πόρτα θα έπρεπε να επιλέξει ο Μπεν για να σώσει τη ζωή του? Ο Μπεν διάλεξε την τρίτη πόρτα. Μόλις ο λάκκος γέμισε με νερό, κολύμπησε πάνω από τα καρφιά και ξέφυγε με επιτυχία από την παγίδα. Όταν επέστρεψε στο γραφείο, ο δισεκατομμυριούχος είχε ήδη υπογράψει το συμβόλαιο. Τρεις φίλοι συμφώνησαν να κάνουν παρέα το βράδυ της Παρασκευής. Ένας από αυτούς, ο Μπράιαν, είχε αναλάβει να φέρει πίτσα, αλλά ο τύπος είχε αργήσει πάρα πολύ. Οι φίλοι του λιμοκτονούσαν. Περιέργως, ο Μπράιαν δεν απαντούσε στις κλήσεις τους, αλλά σε μια ώρα περίπου τους έστειλε μια φωτογραφία. Στη φωτογραφία στεκόταν δίπλα στο αυτοκίνητό του. Στο επόμενο μήνυμα έγραφε ότι του είχε τελειώσει η βενζίνη. Βρισκόταν σε ένα βενζινάδικο και γέμιζε το αυτοκίνητό του. Αλλά οι φίλοι του δεν πίστευαν τις δικαιολογίες του Μπράιαν. Γιατί?
στη φωτογραφία, φαίνεται καθαρά ότι ο τύπος έχει ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Δεν χρειάζεται βενζίνη.